Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Κράτησε πολλές ώρες η δεύτερη κατάθεση Φρουζή στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Εκεί θα πάμε και εμείς τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Πουλακίδα που έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και κρατάει ακόμα, Γιώργο. Στα τελειώματά της είναι βέβαια η κατάθεση του κυρίου Φρουζή, αλλά ακόμα είναι, η συνεδρία συνεχίζεται. Και θα γίνει και αύριο νέα συνεδρία, σε αύριο το πρωί σε 9.30 ώρα, θα δώσει μια τρίτη κατάθεση ο κύριος. Θα συνεχιστεί μάλλον η εξέταση του κυρίου Φρουζή, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είναι κατηγορούμενος για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση αυτή. Τι είπε επί της ουσίας για να συνοψίσουμε ο κύριος Φρουζής? Πρώτον, για τον κύριο Παγγελόπουλο, ο οποίος υπενθυμίζουμε είναι το βασικό αντικείμενο, είναι το κύριο, το μοναδικό αντικείμενο της προκαταρτικής επιτροπής. Για το αν έκανε παρεμβάσει ο κύριος Παπαγγελόπουλος στη δικαιοσύνη. Είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα να καταθέσει από αυτού και ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ του τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο επισημαίνεται, πρέπει να υπογραμμιστεί από την κατάθεση, γιατί στην πραγματικότητα επί της ουσίας ο κύριος Φρουζής, βασικό πρόσωπο στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, αθωώνει τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές αναφορές του κυρίου Φρουζή για τους εισαγγελείς διαφθοράς. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Φρουζής, μεταξύ άλλων? Είπε ότι όταν έγινε η περίφημη συνάντηση τον Μάιο του 2018 με την κυρία Τουλουπάκη, η οποία υπενθυμίζεται ήταν μια συνάντηση παρουσία δικηγόρων και των βοηθών εισαγγελείων διαφθοράς, δηλαδή δεν ήταν οι δυο τους, η κυρία Τουλουπάκη δεν έκανε αναφορά σε ονόματα πολιτικών προσώπων για τα οποία ζήτησε να τους δώσει στοιχεία ο κύριος Φρουζής. Το υπενθυμίζω αυτό γιατί εμείς από την Τρίτη λέγαμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι ο κύριος Φρουζής αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ονόματα. Αντίθετα, άλλοι έλεγαν διέρεαν από την Επιτροπή ότι η κυρία Τουλουπάκη του ζήτησε στοιχεία για συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών. Ναι. Αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά που έχει σημασία. Επίσης, ο κύριος Φρουζής είπε ότι διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κάποια παράτυπη ή παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους της Ένωσης, εκ μέρους των εισαγγελέων διαφθοράς. Ένα άλλο το οποίο ανέρεσε σήμερα στην πράξη ο κύριος Φρουζής ήταν ο ισχυρισμός του ότι ουδέποτε κλείθηκε από τη δικαιοσύνη για να δώσει στοιχεία ή κατάθεση. Σήμερα, από ό,τι έχουμε μάθει, παραδέθηκε ότι τουλάχιστον δύο φορές έχει κληθεί για να δώσει εξηγήσεις και μάλιστα έχει στείλει τότε υπομνήματα και μία τρίτη φορά, το Μάιο του 2018, είχε πάει και μαζί με τους δικηγόρους του. Ιδιαίτερη ξεχωριστή συζήτηση έγινε για τις σχέσεις του κυρίου Φρουζή με πολιτικά πρόσωπα και μακρά συζήτηση. Ο κύριος Φρουζής λοιπόν είπε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Βενιζέλο. Έχει συναντήσει τον κύριο Λοβέρβο μία φορά στο προάβλιο του Υπουργείου και ήταν μαζί με άλλους και ήταν και μάλιστα με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Συμβέσμου Φαρμακοβιομηχάνων. Τον κύριο Στουρνάρα τον έχει συναντήσει τότε που ήταν στο ΙΟΔΕ, δηλαδή πριν γίνει υπουργός. Έχει συναντήσει τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Σαλμά. Για τον κύριο Σαμαρά τον έχει συναντήσει δύο φορές, αλλά διέψευσε ότι έχει πάει ποτέ μια τροχήλατη βαλίτσα, μάλιστα με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, ούτε τροχήλατη ούτε υπτάμενη βαλίτσα. Αναφέρθηκε εκτενώς σε συναντήσεις που είχε πριν από το 2015 με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έχει συναντήσει τον κύριο Τσίπρα, ότι έχει συναντήσει 2-3 φορές τον κύριο Σταθάκη που ήταν ο αρμόδιος για τα θέματα των φαρμάκων πριν τις εκλογές του 2015. Ότι έχει συναντήσει τον κύριο Παπά, τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Βαραγασάκη και τον κύριο Χουντή, τότε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε ακόμα ότι έχει πάει και στην Κουμουνδούρα μέχρι και στα γραφεία της εφημερίδας Αυγή έχει πάει μία φορά, σύμφωνα είπε ο κύριος Φρουζής. Επίσης, να σημειώσουμε ότι αναφέρθηκε πολλή ώρα στο πρόσωπο, μάλλον φωτογράφησε στην πραγματικότητα ποιο είναι το πρόσωπο της προστατευόμενης μάρτυρας που λέγεται Κατερίνα Κελέση. Ναι. Είπε λοιπόν ο κύριος Φρουζής ότι έδειξε ότι πρόκειται για μια συνεργάτη ΒΑΤΟ. Και μάλιστα είπε ότι αυτή η εκτίμησή του, είχε ένα διάλογο με τον κύριο Μαρκόπουλο και με τον κύριο Ψηλάτη και με τον κύριο Κεγκέρογλου, αυτή η εκτίμησή του λοιπόν είπε ότι είναι πάνω από τη βάση, σε καλό ποσοστό πάνω από τη βάση, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται περί συνεργάτη βάστου. Μάλιστα, κύκλοι του Κινάλ έλεγαν ότι ήταν τόσο κοντά αυτή η συνεργάτη βάτου, σαν να ήταν η γραμματέας του. Ναι. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι πιαν ακριβώς εννοούσαν. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι ο κύριος Φρουζής είπε ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε από το 2015 και μετά από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι η Νοβάρτης είχε κέρδη τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης ότι ο ίδιος προσωπικά δεν γνώριζε
δεν γνώρισε ποτέ τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Τιμολόγησης των Φαρμάκων. Κώστα, για να κλείσουμε λίγο και με την ανάλυση σου, δηλαδή τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από όλα αυτά, νομίζω αν βάλουμε κάτω τα όσα είπε ή τουλάχιστον τα όσα διέρευσαν ότι είπε χτες και τα όσα διέρευσαν ότι είπε σήμερα ο κύριος Φρουζής, θα βρούμε και κενά και σκοτεινά σημεία, ίσως και αντιφάσεις, έτσι. Και ανάκληση ορισμένων ισχυρισμών σε σχέση με πριν. Το βασικό. Η Πρωτακαταρχική Επιτροπή ερευνά ενδεχόμενες παρεμβάσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Περί αυτού ο κύριος Φρουζής δεν είχε να πει απολύτως τίποτα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανακάλυψε πράγματα τα οποία είχε πει για τους εισαγγελείς διαφθοράς ή αποδείχθηκε ότι αυτά τα οποία είχε πει την Τρίτη δεν ήταν ακριβή. Δηλαδή για το αν είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Φρουζής είναι βασικός κατηγορούμενος και έχει σε δύο υποθέσεις. Και τις δύο φορές λοιπόν είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη για να δώσει εξηγήσεις. Ναι. Και αποδείχθηκε λοιπόν, παραδέχθηκε σήμερα ότι έχει δώσει υπομνήματα μέσω των δικηγόρων του. Άρα δεν είναι λάθος, ήταν λάθος ο ισχυρισμός του ότι ποτέ δεν είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη. Και το δεύτερο θέμα ήταν το που αφορά πάλι τους εισαγγελείς διαφθοράς, είναι αυτή η περίφημη συνάντηση που έγινε τον Μάιο του 2018, στην οποία ο κύριος Φρουζής, από ό,τι μαθαίναμε στην αρχή, έλεγε ότι η κυρία Τουλουπάκη του είπε να δώσει στοιχεία για 10 πρόσωπα, για 10 πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν παραδέχθηκε ότι δεν έγινε αναφορά σε ονόματα πολιτικών προσώπων. Άρα η κυρία Τουλουπάκη απλώς είπε ότι δώσει στοιχεία και για πολιτικούς. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε μια στοχευμένη διερεύνηση από την κυρία Τουλουπάκη για εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Που είναι ένας ισχυρισμός που προβάλλεται mm-hmm. από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή. Και βέβαια, Κώστα, έχει τη σημασία του ότι ο κύριος Φρουζής φέρεται να πήρε πίσω και την δήθεν πρόταση της εισαγγελέως Τουλουπάκη να πει πράγματα για πολιτικούς για να υπαχθεί σε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων, καθώς μετά την αποκάλυψη ότι αυτό δεν θα μπορούσε εκ του νόμου να γίνει, καθώς ήταν ήδη κατηγορούμενος, άρα δεν θα μπορούσε να είναι και προστατευόμενος μάρτυρας για την ίδια υπόθεση. Ο κύριος Φρουζής δεν μπορούσε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, γιατί το Μάιο του 2018 είχε ήδη δύο κατηγορίες για εμπλοκή του στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να έχει, με βάση τον ελληνικό νόμο, δεν θα μπορούσε ποτέ να οριστεί, να χαρακτηριστεί ως προστατευόμενος μάρτυρας. Και αυτό το ανέρεσε σήμερα στην πραγματικότητα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φρουζής. Και γι' αυτό το λόγο, υπενθυμίζω, είπε ότι ποτέ η κυρία Τουλουπάκη δεν μου ζήτησε ή οι εισαγγελείς διαφθοράς δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Έκαναν δηλαδή μία έρευνα, όπως πάντα κάνει η δικαιοσύνη, είτε για πρόσωπα που είτε είναι πολιτικά, είτε δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Μάλιστα. Κώστα Πουλαγκίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες και για το σχόλιο σου. Καλό σου βράδυ.